Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Give Me A Beat. Μέσα από τη μουσική έχουμε την τύχη και τη χαρά να γνωρίζουμε όμορφους ανθρώπους που μας φτιάχνουν τις μέρες και τις νύχτες μας μέσα από τα τραγούδια τους και την υπέροχη φωνή τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και η Νικολέτα Κωνσταντάκη, ένα υπέροχο πλάσμα που θα γνωρίσουμε εντός ολίγου. Την καλύτερη παρέα σήμερα, την πιο φρέσκια, την πιο όμορφη, συνονόματη σχεδόν. Αυτή είναι ακόμα πιο μαγική και στην ονομασία και στο χαρακτήρα και στη φωνή, σε όλα. Είναι μαζί μας η Νικολέτα Κωνσταντάκη και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Καλώς ήρθες, Νικολέτα. Καλώς σας βρήκα, ρε. Ευτυχώς φοράω make-up γιατί θα κοκκίνιζα τέρμα. Όχι, εγώ το εννοώ και το εννοώ και θα μας δώσεις ρυθμό, θα μας δώσεις χαρά. Χαίρομαι πολύ που σε έχουμε στο Give Me Beat, γιατί είσαι ένα κορίτσι που η φωνή του είναι πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν γεννήθηκες για αυτό το σκοπό, για να μεταφέρεις μελωδία και ομορφιά με τη φωνή σου, αλλά σίγουρα έχεις γεννηθεί για πολλά πράγματα και θέλουμε να μας πεις πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχεις πει. Δεν έχω ακόμα άγχος, εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα μου φύγει. Λοιπόν, πώς ξεκίνησαν. Κοίταξε να δεις, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έλεγα στους δικούς μου ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια και θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Δηλαδή, έχω κασέτα που είμαι 2 χρονών και τραγουδάω μαζί με τον παπά μου, ξέρεις, από τότε που γράφαμε στο κασετόφωνο. Ναι, στο κασετόφωνο. Και μάλιστα τραγουδάω αντίπα, το καταιγίδα. Στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. 2 χρονών τραγουδούσα αντίπα. 2 χρονών, ναι. Εγώ μεγάλωσα με Μητροπάνο, Τερζή, αντίπα, τέτοιες επιρροές, βέβαια. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα εν τέλει να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Γιατί από αυτό το πράγμα θυμάμαι να το λέω από πάντα. Άρα αν σε ρωτούσε κάποιος αυτή τη στιγμή, τι όρο δίνεις εσύ για τη μουσική, τι θα έλεγε? Τι όρο? Η ζωή μου, η μουσική είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Όπως ας πούμε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είμαι τόσο ερωτευμένη. Είμαι τόσο ερωτευμένη με τη μουσική. Δεν μπορώ. Σπουδάζεις όμως κάτι άλλο? Ναι, σπουδάζω ψυχολογία. Και με αυτό το κομμάτι τι γίνεται? Υπάρχει πάντρεμα? Η ψυχολογία, βασικά λάθος, η μουσική αλλάζει την ψυχολογία και το αντίθετο. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που είναι αλληλένδετα. Εσύ πώς το βιώνεις? Εγώ θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου σε πολύ στεναχωρημένες, ξέρεις, στιγμές, έτσι λίγο περίεργες, και άκουγα κομμάτια και τραγουδούσα, ξέρεις, και φεύγαν τα δάκρυα ταυτόχρονα, αλλά και σε πολύ χαρούμενες στιγμές. Οπότε η μουσική είναι τόσο συνδεδεμένη με τα συναισθήματα, σου δίνει τέτοια... Σε βοηθάει τόσο πολύ να εκφραστείς, είτε θετικά είτε αρνητικά, συσταγωγικά, δεν υπάρχει αρνητική έκφραση, εννοώ να τα βγάλεις όλα αυτά, που δεν γίνεται να μην εκτονωθείς, σε μπάση περιπτώσει, ή να γίνεις ακόμη πιο χάλια. Αλλά μέσα από όλο αυτό που βιώνεις, εν τέλει φτάνεις σε μια κάθαρση, να το πούμε και έτσι. Εσύ ξεκίνησες να τραγουδάς πιο επαγγελματικά, αν θες να δώσουμε αυτό τον όρο, πριν λίγα χρόνια, σαν φοιτήτρια. Πότε ξεκίνησε όλη η πορεία αυτή? Ναι, λοιπόν, εμείς είχαμε ένα σχήμα όταν ήμασταν από Δευτέρα Λυκείου προς Τρίτη Λυκείου και τραγουδούσαμε στις Μοίρες, στο Διπλό τότε. Ήμασταν η Ζενίθ, ήμασταν 4 άτομα και τραγουδούσαμε. Και μετά ξεκίνησε από το... όταν ήμουν Τρίτη Λυκείου δεν κάναμε εμφανίσεις, ξέρεις, γιατί είχαμε το διάβασμα και όλα αυτά, τα δύσκολα. Οπότε όταν πήγα πρώτο έτος,
Πήγαμε σε ένα ρακάδικο εκεί πέρα στο Ρέθυμνο με μία παρέα και είχαν φαγωθεί τραγούδα και τραγούδισα και τότε ήταν ο Μανώλης Ευωνάκης στο συγκεκριμένο ρακάδικο και είπε ότι εγώ λέει θέλω να τραγουδάω με την Νικολέτα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Έτσι είναι. Γίνεται η ευκαιρία να το πω τώρα. Γιατί έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ναι, αλλά ξεκινάς έτσι. Σκέφτεσαι ότι θα συνεχίσεις να τραγουδάς, σκέφτεσαι ότι απλά είναι μια φορμή να τραγουδήσεις πέρα από τον μπάνιο σου. Όχι, σκέφτομαι ότι αυτό είναι μια αρχή για να κάνω και άλλα πράγματα και περισσότερα πράγματα και να αναπτύξω πολύ περισσότερο το ρεπερτόριο που έχω και να μπω στον κόσμο της μουσικής και να δω σιγά σιγά τη γλύκα, ας το πούμε και έτσι. Μ' άρεσε πολύ αυτό που έγινε και ήταν τελείως αναπάντεχο και ξαφνικό. Μαθήματα έχεις κάνει? Ναι, ξεκίνησα μαθήματα από πρώτο έτος, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να είσαι και δρομέας, ας πούμε, και να γυμνάζεσαι και να πας να τρέξεις και να μην έχεις κάνει πριν προπονήσεις. Και μάλιστα όταν έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο που τραγουδάω κάθε μέρα στα ξενοδοχεία, δεν γίνεται να μην προπονούμε σε εισαγωγικά γι' αυτό. Τι γίνεται όμως στο κομμάτι τραγούδι, μουσική, στιχουργία, δεν ξέρω αν σε φοβίζει όλο αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι ξέρεις κάτι, αν μπω σε αυτό το τρυπάκι και αποκτήσω ένα δικό μου τραγούδι και δεν πάει καλά, ίσως απογοητευτώ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εσύ τι άποψη έχεις γι' αυτό και σου έχει δοθεί ευκαιρία να είσαι κάτι δικό σου? Ναι, λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ αυτή η άποψη και αυτός ο φόβος σε εισαγωγικά. Βασικά όχι εισαγωγικά, είναι φόβος ότι αν κάνεις κάτι δικό σου και δεν πάει καλά, πώς θα αντιμετωπίσεις. Απλά θεωρώ ότι η μουσική, όπως λέει η καθηγήτριά μου, η καθηγήτρια φωνητικής μου, όταν πας να τραγουδήσεις κάπου, δεν παίζεις. Λέμε παίζω μουσική, λέμε ότι κάνουμε κάτι, αλλά ταυτόχρονα δεν το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε τόση, ας πούμε, σοβαρότητα, γιατί το πάνω, αυτό που έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι το διασκεδάζεις, να νιώθεις εσύ καλά όταν το κάνεις. Οπότε προσπαθώ σιγά σιγά και εγώ μέσα από αυτόν να αποβάλω το φόβο που έχω, μήπως κάνω κάτι και δεν πάει καλά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω καινούργια πράγματα και να... τώρα ψάχνω ρωτή λέξη. Να εξελίσσεσαι μέσα από αυτό, να επεξεργάζεσαι. Να εξελίσσομαι και να δοκιμάζω άλλα πράγματα. Δηλαδή, ξεκίνησα με έντεχνο λαϊκό, μετά το πήγα στο πολύ λαϊκό, τώρα στο ξέρω. Έχεις απ' όλα όμως. Δηλαδή, θυμάμαι και όταν είχες έρθει στην παρέα μας ξανά σε live, όπου είπες τα πάντα όλα. Δηλαδή, και έντεχνο είχε μέσα το ρεπερτόριο και λίγο πιο. Όχι ethnic, πώς το λέμε αυτό. Ρέγγε. Ναι. Τώρα έχουμε μπει και σε μια διαδικασία με τα ξενοδοχεία, γιατί δουλεύουμε κάθε μέρα στο Ρέθυμνο, που προσπαθείς να καλύψεις όσο γίνεται περισσότερο, ξέρεις, και ξένο πρόγραμμα και ελληνικό που να αρέσει κλπ. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τραγουδάμε με 5-6 διαφορετικές γλώσσες και να πειραματιζόμαστε συνεχώς με τον συνεργάτη μου. Τι είναι αυτό που σε έχει ίσως ενοχλήσει στη μουσική σκηνή, και δεν εννοώ μουσική σκηνή, εννοώ εκεί που σε αναστρέφεσαι, παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν πράγματα, tricks, μικρά προβληματάκια όπως σε όλες τις δουλειές που εσένα προσωπικά στο κομμάτι της μουσικής στεναχωρεί, δεν σε αφήνει να ανοιχτείς, ίσως δεν σε αφήνει, δεν ξέρω, κάτι αρνητικό συναντάς σε όλο αυτό το κομμάτι? Όχι, είχα την τύχη τόσα χρόνια πραγματικά να συνεργάζομαι με τόσο καλούς μουσικούς και πάνω απ' όλα καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους. Οπότε αυτό το σε κάνει να δημιουργείς μία ομάδα πάνω απ' όλα, πέρα από μία συνεργασία. Και πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι συγκεκριμένο το οποίο να με έχει ενοχλήσει. Νιώθω πολύ τυχερή σε αυτόν τον τομέα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Πες μας μια πολύ αγαπημένη σου στιγμή από όλες αυτές που σίγουρα έχεις ζήσει τραγουδώντας με τις παρέες ή σε ένα σπίτι, δεν ξέρω. Κάτι που σε έχει συνεπάρει πολύ και λες μακάρι να ζήσεις άλλες τόσες, 15, 20. Λοιπόν, θα σου πω, δεν ήταν με παρέα, ήταν πολύ επαγγελματικό. Αλλά ήταν σε ένα live 13 Σεπτέμβρη στο Μουσείο της Ακρόπολης, που τραγουδήσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Βαρούχα και τον Μάριο τον Ηλιάκη.
Και ήμασταν στο εστιατόριο και πίσω είχε τζαμαρία εκεί που τραγουδούσαμε. Οπότε κάποια στιγμή εκεί που, εντάξει, φυσικά και είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά εκεί που ξεκίνησα και τραγουδούσα και άρχισε να μου φεύγει, κάποια στιγμή γύρισα πίσω και είδα τον Παρθενώνα από πίσω και όλο αυτό που ήταν υπέροχο φωτισμένος. Και ξέρεις, ένιωσα απίστευτα. Και τώρα που στο λέω, ξέρεις, το βιώνω. Είναι σαν να το βιώνω πάλι. Είναι ωραίες στιγμές αυτές και είναι ωραίο που μπορείς μέσα από το τραγούδι, μέσα από αυτό που αγαπάς, από τη μουσική, να τη ζεις. Αυτό ακριβώς, γιατί εκείνη τη στιγμή έκανα αυτό που πραγματικά νιώθω ότι θέλω να κάνω, μακάρι σε όλη μου τη ζωή. Και ένιωθα τόσο όμορφα. Και ήταν σε ένα τόσο όμορφο μέρος και ιδηλιακό και πραγματικά μαγικό, μαγικό. Ήτανε υπέροχο. Είναι και το δέος αυτό που νιώθεις, όταν εσύ καταφέρνεις να είσαι εκεί απέναντι από το βράχο της Ακρόπολης, αυτό το ιερό πράγμα για όλους τους Έλληνες, και να είσαι εκεί και να τραγουδάς και να κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Ήτανε υπέροχη στιγμή. Χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρέλη. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό, τρία νίκια να το κλείσω, επίπλα για να το ντύσω, και δε θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, επίπλα για να το ντύσω, και δε θέλω να σε ξαναδώ. Ήρθε η νύχτα η σκληρή κι εγώ νιώθω σαν αποκλήρη εδώ. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μισή, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρέλη. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική.
καρδιάς μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Τι έχεις ονειρευτεί ως πιο τρελό όνειρο ή ποιος είναι ο πιο τρελός σου στόχος που θα θέλεις να πραγματοποιηθεί? Σίγουρα οι περισσότεροι θα πούν ένα CD, ένα δεν ξέρω, μπορεί εσύ να έχεις μια τρέλα να γυρίσεις όλο τον κόσμο και να τραγουδάς. Ποιο είναι αυτό που σε εκφράζει απόλυτα σαν τρελό όνειρο και θες να γίνει πραγματικότητα? Λοιπόν, είχα πρόσφατα μια συζήτηση με ένα μουσικό ο οποίος έχει ταξιδέψει πάρα πολύ, έχει κάνει πάρα πολλές περιοδίες. Και του έλεγα πραγματικά πόσο πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, το έχω φανταστεί και μέσα από τις ταινίες, ξέρεις, με τα συγκροτήματα και αυτά, να είμαστε σε ένα βανάκι, ξέρω εγώ, και να γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Και κατ' επέκταση, ξέρεις, να πηγαίνουμε στις συναυλίες και ξαφνικά όλοι από κάτω και μαζί όλοι εμείς να ζούμε τη στιγμή τόσο έντονα. Αυτό είναι η μουσική, είναι η έκφραση, είναι η δυνατότητα που έχεις να φέρνεις τον άλλο εκεί που θέλεις και ταυτόχρονα να μοιράζεστε κάτι το οποίο βιώνεις εσύ εκείνη τη στιγμή και νιώθεις ότι το βιώνει και ο άλλος μέσα από αυτό που κάνεις. Αυτό είναι υπέροχο. Πριν σε πάω σε ένα παιχνίδι που σκέφτηκα να παίξουμε, θέλω να μου πεις λίγο την άποψη του μπαμπά και της μαμάς. Γιατί το λέω, μέχρι τώρα δεν έχουμε συναντήσει ξανά στην εκπομπή μας ένα νέο κορίτσι τόσο φρέσκο, τόσο όμορφο, τόσο γεμάτο ενέργεια, ναι, που να τραγουδάει και να το κάνει τόσο καλά και να τραγουδάει αρκετά χρόνια για την ηλικία του. Οπότε θα ήθελα την άποψη για τους γονείς μας, βλέπω μου καμιά φορά. Φοβούνται, αγχώνονται, σου λέει «Αχ, το παιδί μου θα μπει στη νύχτα, θα τραγουδάει, δεν ξέρω». Εσύ πώς το έχεις ζήσει και από την πλευρά των γονιών σου και τελικά τι ισχύει στην πραγματικότητα? Λοιπόν, από τη δική μου την πλευρά, τα πράγματα έχουν ως εξής. Όταν ξεκίνησα λοιπόν 2 χρονών, να το λέω αυτό, μου έλεγε ο μπαμπάς μου συνέχεια «Θα σου κόψω τη γλώσσα, θα σου κόψω τη γλώσσα». Ώσπου που φτάσαμε σε ένα σημείο στο γυμνάσιο, που τραγούδησα σε μια εθνική γιορτή, τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν, και είχε έρθει ο μπαμπάς μου να με ακούσει. Οπότε ξεκινάω εγώ το τραγούδι, αρχίζει και με ακούει ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου συγκινήθηκα κι εγώ, πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις ήσαμε, και τέλος πάντων μετά που τελείωσε όλη η γιορτή, ο μπαμπάς μου περίμενε απ' έξω και με πήρε μια μεγάλη αγκαλιά και μου λέει ότι από εδώ και πέρα ό,τι θέλεις να κάνεις, εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σε στηρίζω. Αυτό ήταν μια πολύ όμορφη και κρίσιμη στιγμή για μένα, γιατί ένιωσα ότι τόσα χρόνια έλεγα κάτι και πρώτη φορά ένιωσα ότι πραγματικά ο πατέρας μου, ναι, είναι δίπλα μου. Όσον αφορά τη μαμά, ήταν εκείνη και είναι εκείνη που πάντα, ξέρεις, κρατάει πιο πολύ τα λουριά και... Ναι, και καλά το κάνει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σε κάποιες στιγμές, όπως ας πούμε, όταν μας είχε γίνει πρόταση που ήμουν ακόμη 17 χρονών για να κάνουμε τα live σε εκείνο το μαγαζί, στις Μοίρες, ο παπάς δεν πολύ ήθελε. Η μαμά μπήκε μπροστά τότε, πρώτη φορά, και είπε ότι ξέρεις κάτι, ας το κάνει, δεν είναι κάτι. Δηλαδή πραγματικά, είναι και ένα τόσο προστατευμένο περιβάλλον, μη τι άλλο. Επομένως, δεν έχω παράπονο, εν τέλει, από κανέναν. Και τώρα νύχτα, εντάξει, δεν θεωρώ... Εγώ έχω δουλέψει στο Ρέθινο, έτσι, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Ναι, είμαστε ακόμη στην Κρήτη, θεωρώ ότι το περιβάλλον είναι λίγο πιο προστατευμένο. Δεν ξέρω τι μπορεί να αντικρίσει ένα νέο παιδί στην Αθήνα. Σίγουρα τα πράγματα εκεί ίσως να είναι πιο δύσκολα. Όμως πιστεύω ότι όταν έχεις ένα όνειρο και πραγματικά το θέλεις τόσο πολύ και πραγματικά ζεις για αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να σε κρατάει πίσω ο φόβος μήπως αντικρίσεις κάτι άσχημο. Και οι γονείς θα ήθελα και θα έπρεπε ίσως να στηρίζουν τα παιδιά τους, γιατί κάτι ξέρουμε κι εμείς τα παιδιά. Μ' άρεσε που το είπες αυτό. Και τώρα ας πάμε στο παιχνίδι. Καταρχάς να πω μπράβο στον μπαμπά Κωνσταντάκη για αυτό που έχει κάνει και στη μαμά δηλαδή, αλλά ο μπαμπάς που έκανε αυτό το συγκινητικό. Λοιπόν, ένα παιχνίδι με 4 λεξούλες και θα μου λες εσύ είτε μία λέξη που σκέφτεσαι αντί αυτής της λέξης ή
θα μου λες ένα συνέστημα. Ένα συνέστημα ή κάτι αντίθετο. Όχι, μία λέξη. Απλά μία λέξη που σου έρχεται παράλληλα με αυτή, ναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μουσική. Λοιπόν, με τη λέξη ρυθμό. Drums. Καλή είναι. Με τη λέξη οικογένεια. Αγάπη. Έρωτας. Πάθος. Μέχρι τώρα για αγόρι δεν μου έχει πει τίποτα. Δεν μπορώ να πάρω. Λοιπόν, θα το συνεχίσω αφού το πας έτσι. Παρέα. Όμορφες στιγμές. Μπορώ να απαντήσω με δύο λέξεις. Όμορφες στιγμές. Τρέλα. Μουσική. Τώρα τι να τους πω, θα λέει μουσική. Θα ξαναπώ ερωτάς ή θα μου πεις πάλι τα ίδια. Θα σου πω τα ίδια. Μαγεία. Ηλιοβασίλεμα. Τοπίο. Θάλασσα. Μ' αρέσει πολύ. Συναυλία. Συνέστημα. Συναυλία μου έρχεται, ξέρεις, το γενικό το συνέστημα, γιατί δεν είναι μια συναυλία που πάει μόνο, ξέρεις, σε κλάμα ή σε γέλιο ή σε ένταση. Είναι όλο μαζί τα οποία χωράς. Να βάλω πάυση τότε στο παιχνίδι, γιατί τώρα μου δίνεις πάσα με αφορμή τη συναυλία. Υπάρχει κάποιος τραγουδιστής που θαυμάζεις πολύ, που θα ήθελε, τραγουδιστής, τραγουδίστρια, που θα ήθελες να συνεργαστείς και θεωρείς ότι είναι κάτι, όχι προσιτό, κάτι που μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί με τους οποίους θα ήθελα να συνεργαστώ. Ιδανικά. Δεν υπάρχει ιδανικά. Πραγματικά σου μιλάω, δεν το λέω τώρα για να, απλά για να το πω, αλλά υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις, ας πούμε, ιδιαίτερα από τραγουδιστές οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια καριέρας κλπ. Και να στα μεταδώσουν και να τα πάρεις σαν γνώσεις από εκείνους. Ναι, είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να σκεφτώ. Α, θα ήθελα να συνεργαστώ πάρα πολύ, που συνεργαζόμασταν πάρα πολλά χρόνια και συνεργαζόμαστε και μέχρι τώρα, με τον Μάριο τον Ηλιάκη, που είναι και πάρα πολύ καλός μου φίλος και είναι άψογος και σαν κιθαρίστας και ιδιαίτερα σαν φωνή, είναι υπέροχος. Εγώ τώρα περίμενα να μας πει κανένα τεράστιο όνομα, κανένα... Όχι, όχι, σου λέω αυτό, πραγματικά νιώθω. Είσαι πολύ προσγειωμένο παιδί. Θα συνεχίσω σε αυτό το πλαίσιο και θέλω να μου πεις εάν σου δινόταν ευκαιρία να τραγουδήσεις τα μπουζούκια στην Αθήνα, θα το έκανες? Κοίταξε να δεις. Δεν, επειδή ό,τι λες ποτέ, ό,τι λες ότι δεν θα το κάνεις ποτέ, συνήθως το λούζεσαι. Δεν θα πω ότι όχι, δεν θα το κάνω ή οτιδήποτε. Θα πω όμως ότι όσον αφορά, ας πούμε, και ένα χώρο που είναι τα μπουζούκια, που είναι, ξέρεις, πιο λαϊκή σκηνή κλπ. Μπορείς, θεωρώ, να το προσαρμόσεις, να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι στα δικά σου μέτρα και να μην αφήσεις να επηρεαστεί αυτό που θέλεις εσύ να κάνεις από αυτό που σου επιβάλλει το συγκεκριμένο μαγαζί. Και αν δεν γίνεται, okay, φεύγεις. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, από εκεί μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία. Ναι, όμως το θέμα είναι τι θες εσύ να περάσεις στον κόσμο. Αν αυτό που κάνεις και τραγουδάς εσύ δεν το νιώθεις και είναι ψεύτικο, τότε δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία σε όποιο τεράστιο και μεγάλο μαγαζί και να είσαι. Εσύ αγαπημένο ρεπερτόριο ποιο έχεις? Είναι ανάλογα τη στιγμή, αλλά θα σου πω, εγώ είμαι του έντεχνου, του ποιοτικού. Ξέρω κάποιον που μας λέει ότι δεν υπάρχει έντεχνο και άτεχνο. Ναι. Ναι, άμα το πάρουμε αυτή την έννοια, ας πούμε τότε μάλα μας, Ιωαννίδης, Αλεξίου, Γλυκερία, έτσι που είναι και πιο... Να κλαίμε. Να κλαίμε, να είμαστε στα πατώματα. Τώρα θέλω να μου πεις αγαπημένος τραγούδι ή τραγούδι που έχεις κολλήσει για καιρό και να μου πεις στίχους. Και άσε, ας μην μου πεις γιατί, αλλά θέλω να μου πεις στίχους ή αγαπημένο τραγούδι. Μην μου το τραγουδίσεις, να μου το παγγείλεις. Όχι. Ωραία, τη συγκεκριμένη περίοδο θα σου πω που είμαστε, κοίταξε να δεις, είμαστε στο στούντιο για το συγκεκριμένο τραγούδι, δηλαδή το φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, οπότε το ακούω πάρα πολύ όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά. Λέγεται «Τα απογεύματα τα άδεια». Γεια σου! Είναι της Γλυκερίας και είναι ένα αργεντίνικο τάγκο και λέει, είναι πολύ ρυθμικό κομμάτι, λέει «Τα απογεύματα τα άδεια,
που βουλιάζω μακριά σου. Τη ζωή μου το βήμα θα πλώνω στο κύμα και θα συζητώ. Και στις νύχτας τις μπόρες θα γλιστράω στα φιλιά σου και αναμνήσεις σαν χάδια, σαν τα παιδάκια στο δημοτικό. Φωτισμένα καράβια θα περνάνε στο μυαλό. Και μετά μπαίνει το ρεφρέν και λέει: Κι όπως κρατάει η βροχή το ρυθμό και σαν τρελή καρδιά μου χορεύει ταγκό, εγώ μέσα σε δρόμους καθρέφτες θα ψάχνω τους φταίχτες που χάνω όλα αυτά που αγαπώ. Είναι υπέροχα τα λόγια και επειδή το έχω ακούσει live, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ κρίμα που δεν μας το τραγουδάς αυτή τη στιγμή. Είπα ότι θα ζηλέψεις και θα πεις. Θα το πας λίγο πιο ρυθμικά, αλλά όχι. Όχι. Είναι πρωί ακόμα, δεν έχουμε ανοίξει καθόλου. Έχει υπέροχη φωνή, αλλά θα δώσουμε εδώ, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι με κάτι εξίσου όμορφο, θέλω να μας δώσεις μια ευχή, είτε προσωπική που να εκφράζει μια άποψή σου, είτε γενικότερα για τον κόσμο. Και θέλουμε να μας πεις πού θα σε βρούμε, τι είναι ο προγραμματισμός το καλοκαίρι μέσα, ας πούμε, τι έχεις κάνει και τι θα έρθει, αν έρθει, αν το ξέρεις δηλαδή. Είναι πολλές ερωτήσεις και τις ξέχασα. Πάμε με τον προγραμματισμό. Τι υπάρχει, τι υπάρχει στα σχέδια τα. Λοιπόν, μέχρι και τέλη Οκτώβρη θα είμαστε στα ξενοδοχεία στο Ρέθυμνο, κάθε μέρα. Τώρα, θα ήθελα να σου πω για αύριο, αλλά η εκπομπή θα προβληθεί αργότερα, οπότε δεν έχει νόημα. Τι είναι να ξέρω, τι θα γίνει, θα γινόταν. Αύριο, 5η, 27. Θα είμαστε στο Μπράσκος, στο Ρουφ, δεν έπρεπε να το πω. στο Ρέθυμνο και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, ξέρεις, έτσι πιο lounge και τέτοια με ξένο και ελληνικό πρόγραμμα. Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κάτι άλλο. Αθήνα θα ξαναπάς. Θα ξαναπάω. Απλά τώρα υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα στο μυαλό μου που έχει να κάνει με τις σπουδές μου. Και επειδή... Άκου μαμά, άκου. Άκου μαμά! Από εσάς το μάθει. Επειδή σκέφτομαι ότι αν δεν τελειώσω τώρα με αυτό το κομμάτι, δεν θα τελειώσω ποτέ. Λέω λίγο να κάτσω στο Ρέθυμνο παραπάνω και να δω τι μπορώ να κάνω σχέση με τη σχολή. Την ευχή σου θέλουμε τώρα, παιδί μου, την ευχή σου. Την ευχή μου. Εύχομαι πραγματικά όλος ο κόσμος να πηγαίνει στη δουλειά του και να μην θεωρεί ότι είναι δουλειά και να είναι χαρούμενος. Πραγματικά, γιατί αυτό το πράγμα, όταν το κάνεις, είσαι ευτυχισμένος. Αυτό βιώνεις εσύ, λοιπόν, μέσα από τη μουσική. Αυτό ακριβώς, ναι. Να ξέρεις πόσα παιχνίδια θέλω να παίξουμε μαζί, αλλά θα σε έβαζα να τραγουδήσεις. Όχι, σε παρακαλώ αυτή τη στιγμή. Με αγχώνεις. Καθόλου. Αυτό το πλάσμα από πέρυσι θέλω να κάνουμε μαζί μια παρέα με συνέντευξη. Δεν καταφέραμε να κάνουμε με κιθάρες, με δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, drums που είπες πριν με το ρυθμό κάπου έξω. Τουλάχιστον ζήσαμε μια παρέα. Είναι πολύ γλυκιά και αυτό που είδατε είναι το 1/3 της. Και ευχόμαστε να πας πολύ ψηλά, να κάνεις πολλά πράγματα, να βγάλεις δικά σου τραγούδια, να είμαστε εκεί από κάτω να σου παίζουμε παλαμάκια και αυτό το ταγκό μου το χρωστάς να μου τραγουδήσεις κανονικά. Εντάξει, στο υπόσχομαι κάποια στιγμή θα το τραγουδήσω. Νικολέτα Κωνσταντάκη μαζί μας, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ. Κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Ξημερώνει του κόσμου όλου τις καρδιές
μα για μένα δεν χάραξε ποτέ. Είπε, κάτσε να κλείσει. Ναι, παρακαλώ. Εσύ. Πάμε. Σε σπάνια ομορφιά μου. Ναι, αλλά τώρα κάνω τον Give Me a Beat, ρε Αλέξη. Και πάλι ρε, Νίκη. Τι είναι, όχι. Beat.